Γεια σε όλους! Αυτό είναι το μικρό podcast του Nimbus Greek Language σε απλά ελληνικά, όπου εγώ, η Νεφέλη, μιλάω αργά και καθαρά για να ακούτε κάτι στα ελληνικά μέσα στη μέρα σας. Στο επεισόδιο νούμερο 2 του podcast μας μιλήσαμε για ένα ζευγάρι αντιθέτων, το φάρμακο και το φαρμάκι. Μιλήσαμε για το γιν και το γιάνγκ που έχουν οι ουσίες της φύσης. Κάτι που είναι καλό μπορεί να είναι και κακό, αλλά και το αντίθετο. Ένα ακόμα ζευγάρι αντιθέτων που έχει θέση στην τέχνη, τη φιλοσοφία, τη μυθολογία και την ψυχολογία είναι το φως και το σκοτάδι. Όταν υπάρχει φως, βλέπω καλά, δεν κινδυνεύω και αισθάνομαι ασφάλεια. Όταν υπάρχει σκοτάδι, δεν βλέπω και αυτό μπορεί να με κάνει να φοβάμαι. Έτσι, στα ελληνικά, όπως και σε άλλες γλώσσες, έχουμε πολλές φράσεις όπου το φως σημαίνει αλήθεια. Αυτό που είναι αληθινό λάμπει, δηλαδή έχει φως, και αυτό που είναι κακό ή ψέμα είναι σκοτεινό. Στα ελληνικά λέμε όλα στο φως και εννοούμε ότι θέλουμε να ξέρουμε την αλήθεια. Επίσης, αν πούμε σε κάποιον «με κρατάς στο σκοτάδι», αυτό σημαίνει ότι δεν μας λέει την αλήθεια. Το φως και το σκοτάδι όμως δεν είναι μόνο καλό και κακό. Η τέχνη της φωτογραφίας, για παράδειγμα, δεν θα ήταν πραγματικότητα χωρίς το παιχνίδι του φωτός και του σκοταδιού. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα μία τέχνη που είναι ζωντανή εδώ και πολλούς αιώνες. Μία τέχνη παραδοσιακή που βασίζεται σε αυτό το παιχνίδι με το φως και το σκοτάδι. Αυτή είναι η τέχνη του θεάτρου σκιών. Στο θέατρο σκιών, ένα μεγάλο άσπρο πανί, σαν σεντόνι, που το λένε μπερντέ, μπαίνει μπροστά σαν οθόνη και φτιάχνει τη σκηνή. Πίσω από το πανί, μία δυνατή λάμπα φωτίζει. Εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος, που όμως δεν τον βλέπουμε. Ο άνθρωπος κρατάει φιγούρες και παίζει θέατρο με αυτές πάνω στο πανί. Το φως από τη λάμπα περνάει μέσα από τις φιγούρες που είναι φτιαγμένες από χαρτί, δέρμα ή πλαστικό. Οι φιγούρες αυτές είναι χαρακτήρες από το έργο. Και ο κόσμος που βλέπει το θέατρο βλέπει μόνο αυτές και όχι τον άνθρωπο που είναι πίσω από τον μπερντέ. Ίσως το θέατρο σκιών να ταξίδεψε από την Ανατολή, από την παράδοση της Κίνας. Στην Ελλάδα πάντως ήρθε σίγουρα από την Τουρκία. Το θέατρο αυτό στην Ελλάδα και στην Τουρκία παίρνει το όνομά του από τον κεντρικό χαρακτήρα σε όλα τα έργα, τον Καραγκιόζη. Ο Καραγκιόζης είναι ένας Έλληνας που ζει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το όνομά του έρχεται από τα τουρκικά «Καραγκιόζ», που σημαίνει «μαύρα μάτια».
είναι ένας έξυπνος μα φτωχός άνθρωπος και ζει σε ένα μικρό και φτωχικό σπίτι μαζί με την γυναίκα του και τα 3 παιδιά του. Κανένας στην οικογένεια δεν φοράει παπούτσια και συνήθως πεινάνε γιατί δεν έχουν πολύ φαγητό. Ο Καραγιώζης, οι φίλοι του και τα παιδιά του προσπαθούν να ξεγελάσουν τον Τούρκο Πασά για να πάρουν χρήματα, δόξα ή για να βρουν δουλειά στο παλάτι του Πασά. Το θέατρο του Καραγκιόζη υπάρχει ακόμα και σήμερα και διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους σε πλατείες και σε γιορτές σε όλη την Ελλάδα. Πολλές φορές υπάρχει ζωντανή ορχήστρα που παίζει μουσική στην παράσταση. Το ξέρατε ότι στην Ελλάδα έχουμε μία πολύ παλιά παράδοση στο θέατρο σκιών? Έχετε δει ποτέ μία παράσταση Καραγκιόζη? Αν ναι, γράψτε μας τι σας άρεσε σε αυτήν. Αν θέλετε να μιλήσω για ένα θέμα που σας ενδιαφέρει, γράψτε ένα σχόλιο ή στείλτε μου ένα μήνυμα. Αντίο!